και πάμε να ξεκινήσουμε να φτιάξουμε τους λαχανοτολμάδες. Πολύ εύκολη συνταγή και πάμε να δούμε τελικά. Για τους λαχανοτολμάδες θα χρειαστούμε ένα μεγάλο λάχανο, αλάτι, 500 γραμμάρια κιμά μοσχαρίσιο, 200 γραμμάρια ρύζι καρολίνα ή γλασέ, μισό κουταλάκι του γλυκού κύμινο, ένα κρεμμύδι, μία σκελίδα σκόρδο, 1/3 από ένα ματσάκι άνηθο, 1/3 από ένα ματσάκι δυόσμο, 1/3 από ένα ματσάκι μαϊντανό, 3 κλωναράκια δεντρολίβανο, πιπέρι και 3-4 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο. Για τη σάλτσα θα χρειαστούμε 70 γραμμάρια βούτυρο, 70 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 700 γραμμάρια νερό, 1 κύβο κότας μάντζι, ξύσμα και χυμό από 1 με 2 λεμόνια, πιπέρι και 1 κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο. Για το σερβίρισμα θα χρειαστούμε μισό ματσάκι άνηθο, 1 κουταλάκι του γλυκού ελαιόλαδο, φέτες από 1 λεμόνι και πιπέρι. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα πρέπει να ξεκινήσουμε με το λάχανο. Να σας πω ότι ο καλύτερος τρόπος για να ετοιμάσουμε το λάχανο χωρίς πολλές διαδικασίες είναι η κατάψυξη. Θα σας φανεί λίγο παράξενο, αλλά άμα πάρουμε το λάχανο, το βάλουμε για 2 μέρες στην κατάψυξη, πραγματικά σας λέω και ισχύει, είναι ο καλύτερος τρόπος, και μετά το βγάλουμε και το αφήσουμε στη συντήρηση να ξεπαγώσει, θα πέσουν όλα τα φύλλα και θα είναι έτοιμα κατευθείαν για να τα γεμίσουμε. Κρατήστε το αυτό στην άκρη, αυτός είναι ο ένας τρόπος. Ο δεύτερος τρόπος που μπορούμε να κάνουμε είναι μικροκύματα. Βάζουμε περίπου 2 ποτήρια νερό μέσα, βάζουμε το λάχανο μέσα στα μικροκύματα για τουλάχιστον 10-15 λεπτά σταδιακά, βλέπουμε όλη την ώρα το τι γίνεται και αφαιρούμε τα φύλλα καθώς βάζουμε ξανά στα μικροκύματα. Και ο τρίτος τρόπος που χρησιμοποιούμε, ο παραδοσιακός, είναι ο κλασικός με το νεράκι που βράζει. Θέλουμε μια κατσαρόλα με νερό που βράζει και έχω ένα λάχανο. Έτσι όπως είναι, θα βγάλουμε το κοτσάνι ουσιαστικά για να απελευθερώσουμε τα φιλαράκια από το κοτσάνι. Γι' αυτό το λόγο βάζουμε το μαχαίρι εδώ. Λοιπόν, αυτό ακριβώς θέλουμε και θέλω στο νεράκι να ρίξετε λίγο αλάτι. Και πολύ απλά τα φιλαράκια θα αρχίζουν να χωρίζουν από μόνα τους, πώς, βάζοντας το λάχανο μέσα στην κατσαρόλα. Όχι από αυτή τη μεριά, θέλουμε από την άλλη, εδώ. Και σιγά σιγά με μία τρυπητή κουτάλα θα αρχίσουμε να βγάζουμε τα φιλαράκια στην άκρη, εδώ. Και καθώς βγάζουμε τα φιλαράκια, τα αφήνουμε και λίγο στην άκρη να μαλακώσουν εδώ, γυρνάμε το λάχανο και με το που φεύγουν τα φιλαράκια από μόνα τους, ξέρουμε ότι είναι έτοιμα. Μην τα ζορίσετε να φύγουνε, γιατί άμα τα ζορίσουμε θα σπάσουνε και δεν θέλουμε να σπάσουνε. Βέβαια, εγώ το κάνω λίγο επικίνδυνα, βάζω χέρια μέσα στο νερό. Δεν καίγομαι, εσείς θα είστε λίγο πιο προσεκτικοί με μία τσιμπίδα. Πολύ απλή διαδικασία, δεν θα σας πάρει παραπάνω από 10 με 15 λεπτάκια. Λοιπόν, και μόλις τελειώσετε με το λάχανό σας, αφήστε το να κρυώσει καλά για να μπορούμε να το πλάσουμε, μην είναι καυτό και κάψουμε τα χέρια μας. Και ετοιμάζουμε τη γέμισή μας. Για τη γέμιση τα πράγματα είναι πολύ απλά. Θέλουμε κιμά. Θα πάρουμε μοσχαρίσκο κιμά, αλλά η συνταγή γίνεται μια χαρά και με χοιρινό κιμά. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Τώρα, θέλουμε ένα μπολάκι. Θα ρίξουμε μέσα το κιμά μας. Εδώ. Θα προσθέσουμε μέσα το ρύζι. Το κύμινο, εδώ, έχω κρεμμύδι και σκόρδο, λοιπόν το κρεμμύδι θέλω εδώ πέρα να το ψιλοκόψετε πάρα μα πάρα πολύ καλά, δεν θέλουμε μεγάλα κομμάτια, ξέρω ότι θα σκεφτείτε να το βάλετε στο μούλτι, αλλά η απάντηση είναι όχι. Το κρεμμύδι είναι ένα φανταστικό υλικό και πρέπει να μάθουμε να το χρησιμοποιούμε σωστά, οπότε θέλουμε ένα κρεμμυδάκι μέσα, εδώ. Και εδώ. Και τι άλλο πρέπει να ρίξουμε μαζί με το κρεμμύδι? Σκόρδο. Το σκόρδο είναι το α και το ω στη μαγειρική. Μας αρέσει πολύ. Θέλουμε να βάλουμε σκορδάκι, θέλουμε να πάρουμε το άρωμα. Αλλά εδώ πέρα θέλουμε να το ψιλοκόψουμε πολύ καλά. Οπότε μία σκελίδα είναι αρκετή. Αλλά άμα σας αρέσει πολύ το σκόρδο, μπορείτε να βάλετε και παραπάνω. Και ήρθε η ώρα για τα μυρωδικά. Σε αυτό το σημείο δεν πρέπει να είστε καθόλου τσιγκούνιδες.
θα βάλετε αρκετό δυόσμο, γιατί σωστοί λαχανοτολμάδες θέλουν δυόσμο. Θα βάλουμε και μαϊντανό, θα βάλουμε και άνηθο. Ψιλοκόβουμε καλά τα μυρωδικά μας εδώ. Τα κοτσανάκια από τον άνηθο δεν τα θέλουμε, αλλά μπορούμε να τα κρατήσουμε εδώ. Θα σας δείξω γιατί. Πρώτη φορά ίσως να με βλέπετε να ψιλοκόβω τόσο πολύ τα μυρωδικά. Συνήθως τα ρίχνω πιο χοντροκομμένα, αλλά δεν θέλουμε να τα ψιλοκόψουμε. Είναι πολύ σημαντικό να τα ψιλοκόψουμε. Εδώ. Και όλα τα μυρωδικά πάνε μέσα. Αλάτι και πιπέρι. Και εδώ πέρα πάλι δεν θέλουν να είστε τσιγκούνιδες. Σε περίπτωση που δεν βάλουμε αρκετό αλάτι και πιπέρι τώρα στο φαγητό μας, δεν μπορούμε μετά να το διορθώσουμε. Και αναγκαστικά θα πρέπει να ισορροπήσουμε το αλάτι μέσα στη σάλτσα που θα ετοιμάσουμε στη συνέχεια. Γι' αυτό το λόγο θέλω να βάλετε τουλάχιστον ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι μέσα. Γιατί χρειάζεται αλατάκι το φαγητό μας. Εδώ. Βάλτε 3-4 κουταλιές τη σούπα σε ελαιόλαδο. Χρειαζόμαστε λαδάκι εδώ στη γέμιση. Και πριν ανακατέψω τη γέμιση, πάμε να ετοιμάσουμε λίγο τη βάση της κατσαρόλας μας για να ρίξουμε μέσα τους λαχανοτολμάδες μας. Θέλουμε μία κατσαρολίτσα, εδώ. Θέλω να ρίξετε αυτό τον άνηθο που έχει μείνει εδώ πέρα, ίσα ίσα. Τα κοτσανάκια κάτω στον πάτο της κατσαρόλας και ό,τι άλλο που μυρωδικό θέλετε να βάλετε, είναι η φάση που μπορείτε να το βάλετε τώρα για να χαρακτηρίσει το φαγητό σας. Δηλαδή μπορούμε να ρίξουμε δεδρολίβανο ή μπορούμε να ρίξουμε λίγο ακόμα δυόσμο εδώ. Ή μπορούμε να ρίξουμε λίγο θυμαράκι εδώ. Μπορούμε να βάλουμε καρότο, σέλερι, μπορούμε να βάλουμε ό,τι αρωματικά θέλουμε και ουσιαστικά κάνουμε ένα μπουκέ γκαρνί. Αρωματίζουμε το φαγητό μας. Τώρα, τα φιλαράκια που δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στους λαχανοτολμάδες μας, αυτά που ίσως να είναι μικρά, ίσως να είναι σπασμένα, τα βάζουμε κάτω, τα τοποθετούμε έτσι με αυτόν τον τρόπο. Προστατεύουμε το φαγητό μας από το να κολλήσει και επίσης απομονώνουμε όλα τα μυρωδικά από κάτω που δίνουν άρωμα μέσα στο φαγητό μας καθώς ψήνεται. Τώρα, θα πάρω κανένα δύο φιλαράκια ακόμα για να καλύψω από κάτω. Βέβαια είναι πάρα πολύ νόστιμο στο τέλος, μπορείτε να τρώτε και σκέτο το λάχανο, γιατί είναι πεντανόστιμο. Και νομίζω ότι έχω κάνει ένα πολύ ωραίο κρεβατάκι. Τώρα, γέμιση. Πάμε εδώ, ανακατεύουμε καλά τα υλικά της γέμισης. Το ριζάκι που θα βάλουμε σε αυτή τη συνταγή είναι καρολίνα, αλλά μπορείτε να βάλετε και γλασέ άμα θέλετε ή κάποιο ρύζι για ριζότο. Και πάμε να φτιάξουμε τον πρώτο μας λαχανοτολμά. Πολύ εύκολα, πάρτε το λάχανο μπροστά εδώ, κόψτε όλο αυτό το κομμάτι εδώ, το μεγάλο. Ουσιαστικά αφαιρέστε το κοτσανάκι εδώ, δεν το θέλουμε. Γιατί είναι σκληρό, δεν τρώγεται, δεν μας αρέσει. Και καθώς το κόβουμε, ενώνουμε ξανά το λάχανο μας. Το βλέπετε, δεν θέλουμε να αφήσουμε κενό. Θα πάρω λίγο από τη γέμιση. Εδώ. Βάλτε γέμιση, εδώ, φτάνει τόσο. Και τυλίγουμε πολύ όμορφα. Εδώ δεν το παρακάνουμε. Σε περίπτωση που δούμε ότι βγει αρκετό το λάχανο, κόβουμε αυτό που περισσεύει, τυλίγουμε καλά. Και τοποθετούμε μέσα στην κατσαρόλα. Ένα. Πάμε για το επόμενο, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Καλά, αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο, θα το χωρίσω στα δύο. Οπότε ουσιαστικά θα βγάλω το κεντρικό νεύρο. Εδώ. Και αυτό όλο το κομμάτι θα το χρησιμοποιήσω για να φτιάξω ένα λαχανοτολμά. Παίρνω ξανά γέμιση. Εδώ. Μην το φοβάστε, δεν είναι τίποτα. Τυλίξτε. Τυλίξτε τις άκρες, γυρίστε. Εδώ. Και βάλτε τον έναν δίπλα από τον άλλον, πάρα πολύ στριμωγμένους, μέχρι που να συμπληρώσετε όλη την κατσαρόλα. Και το τελευταίο μας είναι έτοιμο. Φροντίζουμε να είναι κολλητά το ένα με το άλλο, δεν θέλουμε να ανοίξουν καθώς τα βράζουμε, γι' αυτό το λόγο πρέπει το ένα πραγματικά να είναι κολλητά με το άλλο. Τώρα, για να φροντίσουμε να μην ανοίξουν, θέλουμε να βάλουμε από πάνω βάρος, ώστε όταν βράζει το νερό να μην πηγαίνει τους λαχανοτολμάδες προς τα πάνω, γιατί αν αρχίσουν και κουνιούνται οι λαχανοτολμάδες, θα ανοίξουν και θα φύγει όλη η γέμιση. Γι' αυτό το λόγο, βάζουμε λίγο λάχανα ακόμα από πάνω, εδώ, όλα αυτά τα τρίματα που έχουμε αφήσει στην άκρη δεν πάνε χαμένα. Θα τα χρησιμοποιήσουμε στο φαγητό μας. Εδώ. Βλέπετε. Τέλεια. Καταπληκτικά. Και παίρνουμε ένα πιατάκι εδώ να χωράει στην κατσαρόλα, να είναι αρκετά μεγάλο και να έχει βάρος για να κρατάει κάτω τους λαχανοτολμάδες, αλλά να μην είναι τελείως ίσα με την κατσαρόλα, γιατί δεν αφήνει να αναπνεύσει το φαγητό μας και στο τέλος θα πετάξει το πιάτο. Οπότε τόσο είναι αρκετό και αυτό που θέλω να κάνετε είναι να γεμίσετε
την κατσαρόλα σας με νεράκι μέχρι το σημείο ακριβώς του πιάτου. Κοιτάξτε, εδώ. Δεν το παρακάνουμε σε νερό. Θα χρειαστεί να προσθέσουμε νεράκι καθώς βράζουμε τους λαχανοδολμάδες μας 2-3 φορές. Οπότε δεν βάζουμε στην αρχή πάρα πολύ νερό. Γιατί αν βάλουμε πολύ νερό, τι θα γίνει? Θα φύγει το πιάτο πάνω και τελείωσαν οι λαχανοδολμάδες. Οπότε, ανάβουμε τη φωτιά στο μέτριο και από τη στιγμή που αρχίζει να σιγοβράζει το νεράκι μας μέσα, μετράμε περίπου μία μισή ώρα. Κάθε 20 λεπτάκια βλέπουμε αν έχει αρκετή υγρασία μέσα το φαγητό μας και απογεμίζουμε, βάζουμε λίγο ακόμα, γιατί θέλουμε πάντα να είναι καλυμμένοι οι λαχανοδολμάδες με νεράκι. Οπότε, ραντεβού πίσω σε μία μισή ώρα για να τελειώσουμε το φαγητό μας. Το λάχανο είναι υγιεινό και γευστικό. Εάν όμως σας φαίνεται βαριά η μυρωδιά του όταν βράζει, μπορείτε να προσθέσετε λίγο τζίντζερ. Εναλλακτικά, μπορείτε να βάλετε στην κατσαρόλα μία φέτα λεμόνι ή μία φέτα ψωμί για να μειωθούν οι δυσάρεστες οσμές στην κουζίνα. Και ήρθε η ώρα να τελειώσουμε το φαγητό μας. Ουσιαστικά είναι έτοιμο, έχει βράσει το φαγητό. Έχουν βράσει λαχανοδολμάδες, έχει ψηθεί το ριζάκι. Βγάζουμε το πιατάκι μας. Εδώ. Και να σας πω ότι η συνταγή που κάνουμε σήμερα δεν είναι το κλασικό, οι κλασικοί λαχανοδολμάδες με αυγολέμονο. Θα κάνουμε πιο εναλλακτικούς λαχανοδολμάδες. Γιατί το αυγολέμονο είναι μια συνταγή που όταν τη φτιάξεις πρέπει οπωσδήποτε να καταναλώσεις αμέσως. Δεν έχει διάρκεια. Εγώ σήμερα θέλω να σας δείξω έναν τρόπο που μπορείτε να κάνετε μια σάλτσα παρόμοια με το αυγολέμονο, αλλά μπορείτε να κρατήσετε περισσότερη ώρα και να σερβίρετε την ώρα που θέλετε εσείς τους λαχανοδολμάδες. Θέλουμε ένα κατσαρολάκι και ουσιαστικά θα κάνουμε μία σουπρέμ, μία σάλτσα τύπου μπεσαμέλ, αλλά με διαφορετικό τρόπο. Λοιπόν, παίρνουμε το κατσαρολάκι, βάζουμε πάνω στη φωτιά και ρίχνουμε μέσα το βούτυρο. Και παίρνουμε το σύρμα, φροντίζουμε να λιώσει καλά το βουτυράκι μας, εδώ. Και μόλις λιώσει το βουτυράκι θα ρίξουμε μέσα το αλεύρι. Ουσιαστικά θα κάνουμε το κλασικό ρου που έχουμε μάθει. Απλά αντί για γάλα τώρα, για να κάνουμε μπεσαμέλ, θα ρίξουμε το νεράκι μας, το λεμόνι και το ζωμό μας. Και θα κάνουμε μια φανταστική σάλτσα, πάρα πολύ κρεμμόδη, και θα σερβίρουμε μαζί με τους λαχανοδολμάδες. Καθώς το ρου μας είναι έτοιμο, προσθέτουμε σιγά σιγά το νεράκι μας μέσα, σε δόσεις. Προσθέτουμε περίπου 100 ml, ανακατεύουμε. Προσθέτουμε άλλα 100 ml, ανακατεύουμε. Και ρίχνουμε και την τελευταία μας δόση μέσα. Εδώ. Σβήνω το φαγητό μου, δεν χρειάζεται να βράσει άλλο, είναι έτοιμο. Ανακατεύουμε πολύ καλά, μέχρι που να σπάσουν όλα τα γρουμπαλάκια που έχει το αλεύρι. Κοιτάξτε εδώ, φανταστικό. Άρχισε να βράζει η σαλτσούλα μου, οπότε ήρθε η ώρα να ρίξω μέσα στο ζωμό. Να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ Kivo Kotas Maggi. Το φαγητό μου δεν χρειάζεται καθόλου προσθήκη αλατιού και το συνολικό αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ γευστικό. Ένας κύβος είναι αρκετός για να κάνει τη σάλτσα μας πεντανόστιμη μαζί με το λεμόνι, θα ισορροπήσει τέλεια και θα χρειαστεί να προσθέσουμε λίγο ακόμα πιπεράκι. Οπότε, ανοίγουμε τη συσκευασία, παίρνουμε έναν κύβο εδώ, ρίχνουμε τον κύβο μέσα, ανακατεύουμε. Τέλεια. Και ήρθε η ώρα να ρίξουμε μέσα το λεμόνι μας. Ξύσμα από 2 λεμόνια λέω στη συνταγή, αλλά αυτά είναι αρκετά γιγαντία. Νομίζω ότι ένα είναι αρκετό το ξύσμα. Άμα είναι μικρά τα λεμονάκια σας βάλτε 2, άμα είναι μεγάλο βάλτε 1. Θέλουμε ξύσμα από 1 με 2 λεμόνια. Εδώ. Και θέλουμε οπωσδήποτε το φαγητό μας να βγει λεμονάτο. Πάλι εξαρτάται από το λεμόνι. Κάποια λεμόνια έχουν πολύ ζουμί, κάποια δεν έχουν. Οπότε εγώ θα βάλω 1, γιατί είναι πάρα πολύ ζουμερό και πάρα πολύ μεγάλο το λεμόνι. Εσείς άμα δεν είναι τόσο ζουμερό και μεγάλο θα βάλετε 2. Λοιπόν, στίβουμε το λεμονάκι μέσα, εδώ, ανακατεύω. Ρίχνω και το πιπεράκι μου και δεν θα το λυπηθείτε, θα ρίξετε αρκετό πιπέρι. Και επειδή θέλουμε το aftertaste, η γεύση που θα μας βάλει στο τέλος το φαγητό μας να έχει το ελαιόλαδο, θέλω να ρίξετε μία κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο στο τέλος. Εδώ. Αυτό ήταν. Τώρα. Ανακατεύω πολύ καλά.
Και μόλις δω την πρώτη μπουρμπουλήθρα, ήρθε η ώρα να σερβίρω. Χρειάζομαι λίγο άνηθο ψιλοκομμένο για το τέλος. Εδώ. Στο φαγητό μου. Χρειάζομαι λίγο λεμονάκι για το τέλος. Εδώ. Και εδώ. Και ήρθε η ώρα επιτέλους να σερβίρουμε αυτούς τους υπέροχους λαχανοντολμάδες. Λοιπόν, 3 λαχανοντολμάδες νομίζω ότι είναι αρκετοί. Βέβαια, όλοι με πιέζουν για 4. Νομίζω πως 3 λαχανοντολμάδες είναι αρκετοί. Εδώ. Και κοιτάξτε πόσο φανταστική είναι η σάλτσα εδώ. Θα ρίξω λίγο ακόμα πιπεράκι από πάνω φρέσκο. Εδώ. Έχω ψιλοκόψει λίγο άνηθο. Θα ρίξω και λίγο άνηθο από πάνω. Τι άλλο θα ρίξω. Μία κουταλιά του γλυκού ελαιόλαδο. Γιατί θέλουμε να μυρίσει ελαιόλαδο. 1, 2. Τι άλλο θέλει αυτό το πιάτο. Νομίζω περίπου 300 με 400 γραμμάρια φέτα. Μπόλικο ψωμί για να το απολαύσουμε και να γίνει χαμός. Για τους λαχανοντολμάδες, βάζουμε αλάτι σε μία κατσαρόλα με νερό που βράζει. Κόβουμε το κοτσάνι από το λάχανο και το βάζουμε στην κατσαρόλα με το κοτσάνι προς τα κάτω. Αφαιρούμε τα εξωτερικά φύλλα από το λάχανο με μία τρυπητή κουτάλα. Αφού μαλακώσουν, βγάζουμε σιγά σιγά όλα τα φύλλα και τα μεταφέρουμε σε ένα ταψί για να στραγγίξουν και να κρυώσουν. Για τη γέμιση, βάζουμε σε ένα μπολ τον κυμά, το ρύζι και το κύμινο. Προσθέτουμε το κρεμμύδι και το σκόρδο. Ψιλοκόβουμε και βάζουμε τον άνηθο, τον δυόσμο και τον μαϊντανό. Ρίχνουμε πιπέρι, αλάτι, ελαιόλαδο και ανακατεύουμε. Για τη σύνθεση, βάζουμε τα κοτσάνια από τον άνηθο στον πάτο της κατσαρόλας. Προσθέτουμε δεντρολίβανο και δυόσμο και καλύπτουμε με μερικά φύλλα από το λάχανο. Παίρνουμε ένα φύλλο από το λάχανο, κόβουμε το κεντρικό νεύρο με ένα μαχαίρι, βάζουμε μία κουταλιά από τη γέμιση και τυλίγουμε. Τοποθετούμε τους λαχανοντολμάδες, τον ένα δίπλα στον άλλο, χωρίς κενό, μέχρι να γεμίσει η κατσαρόλα. Τους καλύπτουμε με λίγα φύλλα από λάχανο και βάζουμε από πάνω ένα πιάτο για να τους κρατήσουμε σταθερούς. Γεμίζουμε την κατσαρόλα με νερό μέχρι το ύψος του πιάτου και βράζουμε σε μέτρια φωτιά για μια μισή ώρα. Για τη σάλτσα, ζεσταίνουμε σε μια κατσαρόλα το βούτυρο. Αφού λιώσει, ρίχνουμε το αλεύρι και ανακατεύουμε. Βάζουμε σταδιακά το νερό, ανακατεύοντας συνεχώς μέχρι να δέσει η σάλτσα. Προσθέτουμε τον κύβο κότας, το ξύσμα και το χυμό από το λεμόνι, πιπέρι, το ελαιόλαδο και ανακατεύουμε. Σερβίρουμε τους λαχανοντολμάδες, προσθέτουμε από πάνω τη σάλτσα, βάζουμε πιπέρι, άνηθο ψιλοκομμένο, ελαιόλαδο και φέτες από λεμόνι. Και ήρθε η ώρα της δοκιμής. Κοιτάξτε εδώ σάλτσα λεμονιού. Πείτε μου, ποιο φαγητό στον κόσμο μπορεί να συγκριθεί με αυτό το φαγητό. Πείτε μου, ποιος Ευρωπαίος και ποιος Αμερικάνος θα έτρωγε τις λαχανοντολμάδες και δεν θα έλεγε Παναγία μου, υπάρχει και αυτή η κουζίνα στον κόσμο. Και όμως υπάρχει, είναι η κουζίνα μας και είναι η πιο φανταστική που υπάρχει στον κόσμο. Και να σας πω ότι λαχανοντολμάδες και όλες τις παραδοσιακές συνταγές θα τις βρείτε στο κανάλι μας στο YouTube. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε subscribe, να πατήσετε το κουμπάκι και ουσιαστικά πάνω από 1000 συνταγές, όλες παραδοσιακές, όλες ελληνικές, υπάρχουν εκεί πέρα για να μαγειρεύετε στο σπίτι σας πεντανόστιμα και πάρα μα πάρα πολύ εύκολα.